Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, μια χώρα που όχι μόνο διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και στηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε αμυντικές δαπάνες παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και που με συνέπεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσει διεθνείς πρωτοβουλίες και πολυμερείς σχήματα συνεργασίας που προωθούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνεργασία στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα της περιοχής μας, θα έλεγα. Απόδειξη αυτού του σταθεροποιητικού ρόλου, του αναντικατάστατου σταθεροποιητικού ρόλου της Ελλάδας, αποτελεί η βελτίωση των σχέσεών μας με τους βόρειους γειτονές μας και η επίλυση χρόνιων ανοιχτών ζητημάτων. Αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα και ο κρίσιμος ρόλος που η Ελλάδα και ο μοναδικός και αναντικατάστατος ρόλος που η Ελλάδα έχει για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης με αποτελεσματικότητα, αλλά πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έθεσα επίσης με ένταση, όπως τα γνωρίζετε άλλωστε, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, ως μια πληγή ανοιχτή, όχι μόνο για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά ως μια ανοιχτή πληγή της ίδιας της συμμαχίας. Και βεβαίως υπογράμμισα, με ένταση επίσης, ως ανοιχτή πληγή που μάλιστα πρέπει να κλείσει άμεσα, το ζήτημα των δύο στρατιωτικών μας που κρατούνται ακόμα στην Ανδριανούπολη, ένα πρωτοφανές και ανεπίτρεπτο γεγονός ανάμεσα σε δύο σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ, το οποίο πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Σε σχέση παράλληλα με την δύσκολη αλλά χρήσιμη, θα έλεγα, συζήτηση που άνοιξε η παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ, είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να προχωρήσει μόνο στη βάση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών του. Και αυτό σημαίνει σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και δίκαιη κατανομή των βαρών. Ζήτησα να γίνει σαφές ότι δεν μπορεί από εδώ και στο εξής να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς τις υποχρεώσεις των μελών για την συμμετοχή τους στους εξοπλισμούς και να βρεθεί ένας τρόπος σταδιακής εξισορρόπησης μεταξύ των υποχρεώσεων των συμμάχων και του ωφέλους που αποκομίζουν από τον ΝΑΤΟ. Συνομιλήσαμε επίσης εκτενώς για το ζήτημα της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Τόνισα ότι οι γενναίες πρωτοβουλίες που οδηγούν στην επίλυση διενέξεων, στον έλεγχο των εξοπλισμών και στην αποπυρηνικοποίηση είναι απαραίτητες. Προσθέτοντας ασφαλώς ότι η Ελλάδα δεν μιλάει εκ του ασφαλούς, αλλά συνεισφέρει με τη δική της ενεργητική πολιτική και με τις δικές της πρωτοβουλίες στην επίλυση διενέξεων, στην προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας με στόχο τη σταθερότητα.